Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο infotainment. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα μας για σήμερα, που έχει να κάνει με την απαγωγή του επιχειρηματία Μανώλη Καραμολέγκου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από τους απαγωγές του και πλέον έχει δώσει από σήμερα το πρωί και μια συνέντευξη τύπου, όπου μιλάει για όλη αυτή την περιπέτεια την οποία πέρασε. Εγώ θέλω όμως τώρα να συνδεθούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη, ο οποίος έχει εξασφαλίσει για το Zoogla.gr έτσι, και τις φωτογραφίες από το προσφύγετο, από εκείνες τις ώρες που φανταζόμαστε όλοι, Σωτήρη, ότι είχαν πολύ μεγάλη αγωνία για τον ίδιο τον επιχειρηματία, αλλά και για την οικογένειά του. Ακριβώς έτσι, Κίμη. Καταρχήν να πούμε ότι στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους Μανώλης Καραμολέγκος, δεν ανέφερε εκείνη το μεγάλο πώς. Το μεγάλο πώς δηλαδή έπεισε τον έναν εκ των απαγωγείων του, τον Μολδαβό, να πάνε να παραδοθούν μαζί στο αστυνομικό τμήμα της Κυρατέας. Όπως καταλαβαίνετε, τι αφήσαν και πιο επίμονη ερώτηση που του κάναμε. Είπε όμως ότι δεν μπορεί να απαντήσει, καθώς σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα και δεν θέλει να μπει σε λεπτομέρειες. Ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για τον τρόπο που μιλήσαμε στη συγκεκριμένη υπόθεση και τόνισε ότι πιστεύει ότι γλίτωσε χάρη στην δύναμη της ψυχής του και στην πίστη του ότι θα τα κατάφερνε. Ανέφερε ακόμα ότι οι απαγωγοί τον αντιμετώπισαν με σεβασμό και ότι μετά από αυτή την περιπέτεια που δείχνει περίπου 16 ώρες πλέον περνάει διαφορετικά τη ζωή προς το θετικό. Όπως ανέφερε, θα δίνει πολύ πιο μεγάλη σημασία στον εαυτό του, λοιπόν, και στους ανθρώπους, στους δικούς του ανθρώπους. Στο κρυσφύγητο. Το κρυσφύγητο λοιπόν τι ήτανε, αποθήκη, σπίτι, τι ήτανε? Το κρυσίγητο αυτό είναι το σημείο στη βιομηχανική περιοχή της Κερατέας, στην κυριολεξία πολύ δυσπρόσιτο, ούτε καν αντιλαμβάνεται ο περαστικός, ακόμα και ο κάτοικος της Κερατέας μπορεί να μην έχει αντιληφθεί ότι υπάρχουν σπίτια εκεί, υπάρχουν διάσπαρτα μερικά οικήματα, σαν και αυτό που χρησιμοποίησαν οι απαγωγείς ως το κρυσίγητό τους. Να πούμε ότι το είχαν νοικιάσει από έναν Έλληνα ομογενή από τη Ρωσία, ο οποίος βεβαίως τόνισε ότι δεν είχε ιδέα για όλες τις ενέργειες που συνέβαιναν εκεί. Είναι λοιπόν αρκετά απομονωμένο, με πολύ μεγάλο κόπο το βρήκαμε. Σωτήρη, από πότε το είχαν νοικιάσει το σπίτι αυτό, έτσι, για να δούμε λίγο πόσο καιρό σχεδιάζανε όλη αυτή την απαγωγή, γνωρίζουμε? Για λίγες εβδομάδες. Για λίγες εβδομάδες, λίγο περισσότερο από μήνα, δεν κάνω λάθος, είχαν νοικιάσει η απαγωγή στο συγκεκριμένο σπίτι. Είναι ένα αρκετά, όπως θα δείτε και από τις φωτογραφίες και από το βίντεο, είναι ένα αρκετά φροντισμένο στον εξωτερικό του χώρο σπίτι. Μάλιστα, οι απαγωγείς είχαν και τα πράγματά τους, είχαν και τα ρούχα τους απλωμένα στο συγκεκριμένο σημείο. Να πούμε ότι το απόγευμα μέχρι το κάτω βράδυ το συγκεκριμένο σπίτι τα έκαναν φύλλο και φτερό οι δυνάμεις της αστυνομίας, οι σύμμαχοι, προκειμένου να εντοπίσουν αποτυπώματα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που βοηθήσει να έχουν πιο πολλά, να γνωρίσουν πιο πολλά για την υπόθεση και κυρίως για το πώς θα φτάσουν στα ίχνη του τρίτου δράστη, ο οποίος παραμένει κύλιπτος. Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Πάμε εμείς να δούμε το βίντεο από την συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα το πρωί στις 11 ο επιχειρηματίας Μανώλης Καραμολέγκος. Περίμενε. Καλημέρα σας από το Κολοπή. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε τώρα αμέσως, μάλλον θα έχουμε δηλώσεις από τον Μανώλη Καραμολέγκο, διευκρινήσεις σχετικά με την υπόθεση της απαγωγής. Παρακολουθούμε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Να ανοίξουμε λίγο. Είναι μια νέα μέρα. Πώς νιώθετε? Καταρχήν ήθελα να σας συναντήσω, να σας δω και να σας πω μερικά πράγματα. Καταρχήν να δείτε και εσείς ότι είμαι καλά. Ξέρω ότι θέλετε να ρωτήσετε πολλά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, καταλάβετε ότι η θέση μου είναι λίγο δύσκολη. Κανένας δεν ήθελε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Κανένας δεν ήταν για να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Εγώ επέμενα διότι ήθελα να σας μιλήσω. Πρώτον, να σας ευχαριστήσω διότι έχετε χειριστεί το θέμα με μία λεπτότητα και παράκληση. Συνεχίσετε έτσι. Να σας πω ότι η έρευνα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω στις πολύ σοβαρές ερωτήσεις που έχετε.
να ακούσετε από τα χείλη μου ότι οι απαγωγείς μου δεν είχαν καμία σχέση με τη δουλειά τη δική μας, δεν είχαν δουλέψει ποτέ σε καμία από τις επιχειρήσεις μας, δεν τους ξέραμε. Για να σας πω και κάτι λίγο πιο προσωπικό. Είμαι 55, παιδιά, όχι 60. Κύριε Καραμολέκο, πού βρήκατε την ψυχική δύναμη να αντιδράσετε όπως αντιδράσετε και να έχετε αυτές τέτοιες... Σκεφτόσασταν μέσα στο μπαγκάζ. Με έσωσε η πίστη μου. Δηλαδή... Ήταν θέμα να βρεις την ψυχική ηρεμία να επιβιώσεις. Εάν δεν έχεις πίστη, νομίζω ότι δεν μπορείς να το πετύχεις. Τι σκεφτόσασταν μέσα στο πορ μπαγκάζ όταν σας είχαν κλεισμένο? Πώς θα επιβιώσω, πώς θα επιβιώσω, πώς να φύγω από αυτή τη δύσκολη κατάσταση? Εσείς είστε ένας επιχειρηματίας αυτοδημιούργητος. Τα φτιάξατε όλα μόνος σας. Είστε ένας άνθρωπος που έχει συγκροτημένο χαρακτήρα. Αυτός ο χαρακτήρας είναι που σας βοήθησε να επιβληθείτε στο χαρακτήρα του ανθρώπου που σας είχε απαγάγει? Η δύναμη ψυχής. Αυτό βοήθησε πολύ. Πώς το μπήσατε, κύριε Μαγκάκη? Πώς το... Με σεβασμό. Με σεβασμό. Κύριε Καραμολέγο, πώς πείσατε... Με σεβασμό, αλλά μην ξεχνάτε ότι ήταν απαγωγής. Είχαν ένα σκοπό. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Ναι. Πώς το πείσατε να... Τις σκέψεις που είχατε. Η οικογένεια τι έρχεται, ξεκινάτε από ένα πολύ μικρό φούρνο. Προσέχτε, η οικογένεια, η γυναίκα μου, ο γιος μου, η μάνα μου, η αδερφή μου, οι άνθρωποι μου έχουν περάσει και εκείνοι το δικό τους Γολγοθά. Έχουν περάσει από... Φαντάζεστε. Θα θέλατε να μας πείτε πώς πείσατε τον απαγωγέ σας να σας ακολουθεί στο τμήμα. Πώς τον πείσατε? Αυτά δεν γίνονται τώρα, γι' αυτό ρωτάμε έτσι. Πώς είναι πρώτη φορά που γίνεται στα ελληνικά χρονικά. Σας παρακαλώ. Είναι δύσκολο. Είναι... Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι... Έχει μεγάλο ακούστε, η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Τώρα πώς αισθάνεστε? Είναι σε εξέλιξη. Αισθάνομαι καλά. Τι σας δίδαξε? Αισθάνομαι καλά. Θα αναθεωρήσω πολλά πράγματα. Όπως... Προς το καλό. Δηλαδή... Προς το καλό. Θα προσέξω λίγο περισσότερο και τους δικούς μου και τον εαυτό μου, διότι ήμουν πολύ χύμα. Θα αυξήσετε μέτρα ασφαλείας ίσως? Νιώθετε ότι φοβάστε περισσότερο? Είναι πολύ νωρίς. Φοβήθηκα πολύ. Ο κάθε άνθρωπος θα φοβόταν, ούτε στο χειρότερο εχθρό σας, αλλά είπαμε. Με πίστη και με ψυχραιμία όλα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Δεν έχω κοιμηθεί τις επιμέρες. Περιμένατε ότι θα έχει κοιμηθεί. Είμαι σε τρομερή. Το πίστευα, ναι. Το πίστευα ότι θα. Οι εποχές, ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολες. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί και λίγο πιο προβληματισμένοι σε αυτό το τομέα. Λίγο. Κύριε Καραμολέγκο, όταν παραδοστήκατε, μπορείτε να μας πείτε τι είπατε? Ναι. Όταν πήγατε με τον κρατούμενο, με τον απαγωγέα σας, τι είπατε στον αστυνομικό στο, που ήταν? Του πήρατε τις σφαίρες και πήγατε εκεί? Ήταν πολύ δύσκολο, διότι και εκείνοι δεν ήξεραν. Ήταν πρωτοφανή και για εκείνους. Και έπρεπε να τους πω αμέσως ποιος είμαι. Προσέξτε, εγώ ήμουν σε ένα άλλο κόσμο. Δεν ήξερα ότι ξέρετε. Δεν είχα καταλάβει τίποτα από όλα αυτά. Ζούσα σε ένα άλλο δικό μου κόσμο. Τι νομίζατε? Τίποτα. Ήταν μεγάλη ανάγκη εγώ να πω στην αστυνομία αμέσως να πιάσουν τον άνθρωπο και να ηρεμήσουν. Όταν ήσασταν στο κρυσφύγετο εκεί, πώς πείσατε τον απαγωγέα? Ευχαριστώ πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Την κουβέντα που είπατε στην οικογένειά σας μόλις την είδατε. Δεν ήταν λόγια, ήταν κλάματα, παιδιά. Δεν ήταν λόγια. Είστε συναισθηματικά φορτισμένοι για τον γιο σας που βοήθησε. Να είστε καλά. Να σας ψάξει μόνος του. Είμαι περήφανος για το γιο. Κύριε Καραμολέγκο, μας έχουν περιγράψει ότι δουλεύετε από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πίσω, παιδιά. Πίσω. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Καραμολέγκου.
Εντάξει, φάνηκε ότι δεν ήθελε να ανοίξει όλα τα χαρτιά του. Δικαιολόγησε ότι οι αρχές αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία έρευνας και ότι αυτό χρειάζεται το χρόνο του. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό, διότι έχουν βγει υποψηφιότητες για τα Όσκαρ που κοντεύουν και αυτά σε λίγες μέρες. Τις υποψηφιότητες των Όσκαρ στην τηλεφωνική μας γραμμή, Νίκος Αρώνης. Καλό μεσημέρι. Πώς είστε? Πολύ καλά. Δίπλα μου και η Αγγελική Στόγια από το www.vastileto.gr. Για να δούμε και να σχολιάσουμε όλοι μαζί εδώ αυτές τις υποψηφιότητες που έχουν βγει μέχρι αυτή την ώρα. Νίκο. Νίκο. Τώρα σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, να τα ξαναπώ. Λέω ότι δίπλα μου είναι και η Αγγελική Στόγια,
Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας, Αγγελική. Γεια σας. Για να μπορέσουμε έτσι να σχολιάσουμε τις υποψηφιότητες των Όσκαρ που είναι πόσο του Μαρτίου. 2 Μαρτίου. 2 Μαρτίου. Από τι θέλετε να ξεκινήσουμε, πώς θέλετε να το πάμε, από εκπλήξεις, από... Καλύτερη ταινία, από τις ταινίες. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι το γεγονός ότι το Captain Phillips δεν είναι στις προτάσεις ούτε για βραβείο αλφανδρικού ρόλου για τον Tom Hanks, αλλά ούτε και για σκηνοθεσία για τον Paul Greengrass, είναι μία από τις εκπλήξεις. Ναι. Έχει μία υποψηφιότητα για βιταδρικού ρόλο με τον Barkha Dabbi και μία για την καλύτερη ταινία. Παρ' όλα αυτά, η μη διεκδίκηση της σκηνοθεσίας είτε αλφανδρικού ρόλου αποτελεί έκπληξη. Τώρα, όσον αφορά τις ταινίες που, που διαγωνίζονται για την καλύτερη ταινία, έχουμε το 12 χρόνια σκλάβος του Steve McQueen, το οποίο διανύει μια πολύ καλή εβδομάδα. Και διανύει μια πολύ καλή εβδομάδα διότι πήρε χρυσή σφαίρα, πήρε 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ χθες, και χθες και μάλιστα στα ξημερώματα σήμερα κέρδισε και κάποια βραβεία της Ένωσης Κριτικών. Ναι, χθες ήταν, Νικόλα, τα Critics' Choice Awards, να πούμε. Ακριβώς. Και μια βραβεία η οποία δεν είχε και πολλές εκπλήξεις. Σωστά? Όχι, δεν είχε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Πάνω κάτω αυτά που περιμέναμε, αυτά πήραν τα βραβεία. Το 12 Years a Slave, να πούμε ότι είναι του Steve McQueen, το 12 χρόνια σκλάβος, είναι από τα μεγάλα φαβορί για να πάρει το Oscar καλύτερης ταινίας. Έτσι, γιατί πρώτον έχει αποσπάσει την χρυσή σφαίρα ως καλύτερη δραματική ταινία. Και εχθές έκλεισε τη βδομάδα του με ένα βραβείο, με το βραβείο καλύτερης ταινίας από τα Critics Choice Awards. Ωραία, πάει λοιπόν. Οπότε, καλά, το 12 Years a Slave. Είναι ένα από τα φαβορί. Στα Oscar, το Gravity εξακολουθεί να είναι ένα από τα φαβορί όσον αφορά το... Ακριβώς, όσον αφορά όμως το βραβείο του Oscar σκηνοθεσίας. Ο Αλφόνσο Κουαρών νομίζω ότι είναι από τα μεγάλα φαβορί. Χθες μάλιστα, εκτός από τα nominations που είχε για Oscar, κέρδισε και συνολικά 7 βραβεία στα Critics' Choice Awards. Κέρδισε πρώτου γυναικείου ρόλου η Σάντρα Μπούλοκ σε βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας, κέρδισε των οπτικών εφέ, φωτογραφίας, μουσικής, μοντάζ. 7 βραβεία δεν είναι λίγα. Σίγουρα δεν είναι. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και ποιες είναι οι άλλες ταινίες, Νίκο. Τώρα, American Hustle, οδηγός διαπλοκής. Ναι. Όσοι το έχουν δει, καλό είναι να πάνε να το δούνε. David O'Russell, για άλλη μια φορά κατάφερε να βάλει και τους 4 πρωταγωνιστές του στη διεκδίκηση των βραβείων υποκριτικής, δηλαδή α' αντρικού, β' αντρικού ρόλου και α' γυναικείου, β' γυναικείου ρόλου, τόσο ο Christian Bale, όσο και ο Bradley Cooper, αλλά και η Amy Adams με τη Jennifer Lawrence, διεκδικούν τα Oscar στις αντίστοιχες κατηγορίες. Το θέμα είναι ότι οι γυναίκες έρχονται με κεκτημένη ταχύτητα, συγκεκριμένα η Amy Adams και η Jennifer Lawrence, έρχονται με κεκτημένη ταχύτητα στην διεκδίκηση του Oscar, διότι εσαρώσανε την αντίστοιχη κατηγορία στις χρυσές σφαίρες. Δηλαδή α γυναικείου και β γυναικείου ρόλου, χρυσές σφαίρες το πήραν οι δύο αυτές. Από την άλλη, Matthew McConaughey, που κέρδισε χθες βραβείο α ανδρικού ρόλου στα Critics' Choice, παίζει δυνατά για το πρώτο αντρικού ρόλου και στα Oscar, από τον Dallas Buyers Club. Οπότε, εντάξει, για μένα η έκπληξη χθεσινή στα Όσκαρ, η πιο σημαντική έκπληξη που είδα, ήταν ότι δεν ήταν υποψήφιος για βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ο οποίος δίνει μια συγκλονιστική ερμηνεία. Ναι, δίνει μια συγκλονιστική ερμηνεία στο Όλα Χάθηκαν. Μια ερμηνεία που δεν βασίζεται τόσο στο σενάριο, όσο στην χρήση του σώματος από έναν ηθοποιό. Σε ποια ταινία, Νίκο? Όλα Χάθηκαν, All is Lost. All is Lost. Ο Ντικάπριο χθες στα People's Choice Awards έφυγε με βραβείο. Καλύτερο άντρα ηθοποιού σε κωμωδία. Ναι. Σε κωμωδία για το Wolf of Wall Street. Που πιστεύεις ότι θα πάρει και Όσκαρ φέτος? Κοίταξε, αν ο Ντικάπριο για μία από τις προσωπική άποψη αυτή, για μία από τις μέτριες ταινίες του Σκορσέζε, τον Ντικάπριο τον έχουμε δει σε πολύ καλές ερμηνείες, είναι η αλήθεια. Αλλά αν για μία από τις μέτριες ταινίες του Σκορσέζε καταφέρει να πάρει το πρώτο αντρικού ρόλου, νομίζω ότι θα τα έχουμε δει όλα. Θεωρώ, για μένα φαβορί στο πρώτο ανδρικού ρόλου είναι ο Μάθιου Μακκόναχη. Για τον Dallas Buyers Club. Τώρα κάτι συζητάγαμε πριν με την Αγγελική για το White Jasmine, η θλιμμένη Jasmine. Εκεί τι γίνεται? Ναι. Ως ταινία δεν είναι προτινόμενο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ο Woody Allen για τη σκηνοθεσία, έτσι. Δεν είναι στις καλύτερες ταινίες. Ναι. Είναι βέβαια η Kate Blanchett. Ναι.
Εντύπωση κάνει το γεγονός ότι η συμπροταγωνίστριά της, η ηθοποιός που υποδίεται την αδερφή της, είναι για, η Σάλι Χόκινς, αν δεν κάνω λάθος, είναι υποψήφια για β' γυναικείου ρόλου. Συγγνώμη, γενικά, για την ίδια ταινία. Ναι, από την ίδια ταινία. Παίζει την αδερφή. Έχω δει την ταινία. Και εγώ την έχω δει. Η οποία παίζει εξαιρετικά και χθες πήρε τον πρώτο γυναικείο ρόλο στα People's Choice Awards. Οπότε είναι και πολύ πιθανό και πήρε και χρυσή σφαίρα. Οπότε ίσως να τη δούμε Δεν ξέρω όμως αν συμφωνείς. Τώρα η ηθοποιός που υποδίδει την αδερφή της, της Kate Blanchett, δεν μπορώ να σου πω ότι. Ξεχώρισε έτσι για την ερμηνεία της. Όχι. Την έχετε την ταινία, Νίκο. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Η Blanchett είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, ένας αξιοπρεπέστατος δεύτερος ρόλος για την ηθοποιό, δεν θυμάμαι τώρα πώς την είπες. Σάλι Χόκινς. Δεν είναι και πολύ γνωστή αυτή. Δεν ξέρω. Δεν την έχουμε δει και σε πολλές πολλές ταινίες. Δεν μου έμεινε κάτι, ας πούμε, από εξαιρετική ερμηνεία. Η Kate Blanchett, ναι. Αν και πιστεύω ότι όλη η ταινία ήταν λίγο στο ίδιο μοτίβο. Βαρετή, νομίζω. Εγώ την βρήκα βαρετή στο σενάριο, ωστόσο εξαιρετική ερμηνεία της Kate Blanchett. Ναι. Γενικώς ο Woody Allen, για οι ταινίες του, η δύναμη των ταινιών του είναι τα σενάρια του. Ναι. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη ταινία, το όπλο της που την οδήγησε την Blanchett στο να διεκδικήσει ένα Όσκαρ, είναι το ότι την άφησε ελεύθερη ο Woody Allen να ξεδιπλώσει το ταλέντο της, υποκρινόμενη το συγκεκριμένο ρόλο. Μάλιστα. Έκπληξη για μένα αποτελεί επίσης το ότι δεν είναι η Emma Thompson στη διεκδίκηση του πρώτου γυναικείου ρόλου. Λοιπόν, να πούμε λίγο τις προτινόμενες για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Είναι η Amy Adams, η Kate Blanchett, η Judy Dench για το Φιλουμένα, η Meryl Streep για το Αύγουστος, εδώ στη μετάφρασή του, και η Sandra Bullock για το Gravity. Ακριβώς. Λοιπόν, για μένα η έκπληξη στην πεντάδα αυτή είναι ότι δεν συμμετέχει η Emma Thompson για το Saving Mr. Banks, η οποία Emma Thompson, ακόμη και η ίδια η Meryl Streep είχε δηλώσει ότι είναι καταπληκτική ερμηνεία της συγκεκριμένη ταινία. Για μένα λοιπόν αποτελεί έκπληξη το ότι δεν συμμετέχει η Emma Thompson και κατά πάσα πιθανότητα τη θέση της την πήρε η Meryl Streep, η οποία Meryl Streep παίρνει 18η φορά nomination για Oscar. Έχει πάρει ποτέ, έχει πάρει Oscar. Ναι. Έχει πάρει. Έχουν πάρει από τον πρώτο γυναικείο ρόλο, έχουν πάρει όλες Oscar εκτός από την Amy Adams. Ναι. Όλες να πάμε και στους ανδρικούς ρόλους, Νίκο. Ο Christian Bale για το Οδηγός Διαπλοκής, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι και προτινόμενη αυτή η ταινία ως καλύτερη. Ο Bruce Dern για το Nebraska. Λεονάρντο Ντικάπριο, Λύκος της Wall Street. Και τώρα αυτό είναι ένα περίεργο όνομα. Σιβετέλ Εντιόφορ. Είναι για το 12 χρόνια σκλάβος. Και ο Μάθιο Μεκόνοκι για το Dallas Buyers Club. Ακριβώς. Εδώ νομίζω ότι τα φαβορί είναι κυρίως για μένα προσωπικά. Είναι ο Μάθιο Μακκόναχι μεγάλο φαβορί. Εκτός εάν το 12 χρόνια σκλάβος, ο Ζιοφόρ ή ο Δικάπριο. Σαρώσει γενικά τα Όσκαρ και πάρει όλα και φύγει. Ένας από τους δύο, εγώ πιστεύω. Μήπως θα παίξουμε κανένα στοίχημα, Νικόλα. Το ξέρεις ότι παίζονται στοιχήματα. Φουλ. Δεν μπορώ να σας πω γιατί πλέον με την Ακαδημία δεν υπάρχουν στάνταρ πράγματα. Φανταστείτε ότι η ταινία πήρε το μεγάλο βραβείο φέτος της Κριτικής Επιτροπής της Κάνες, το Inside Viewing Davis. Διεκδικεί δύο βραβεία. Το ένα είναι φωτογραφίες και το άλλο ηχητικών εφέ. Από τους ηθοποιούς που είναι προτινόμενοι για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, Νικόλα, έχει πάρει κάποιος Όσκαρ στο παρελθόν? Σίγουρα ο Ντικάπριο όχι. Νομίζω πως κανείς. Κανείς. Και εγώ αυτό νομίζω. Απλά δεν το θυμόμουν. Καλά, ο Μακάμαχη πριν κάποια χρόνια δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι θα ήταν προτινόμενος για Όσκαρ. Ενώ θέλω να πω, όχι ότι έχω κάτι με τον άνθρωπο, αλλά καλά, δεν νομίζω να μας ακούει κιόλας τώρα. Δεν θα παραξηγηθεί πάρα πολύ. Αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να μας ακούει. Γιατί έχουμε πολλούς έτσι φίλους και φίλες από την Αμερική που μας βλέπουν και μας ακούν. Αλλά Νίκο, έχει ξεκινήσει την πορεία του στο χώρο έτσι με ταινίες, πώς να τις πούμε τώρα, ελαφριές. Ελαφριές, κομεντί, ανάλαφρες, όχι βαριά σενάρια και... Τέλος πάντων, όχι blockbusters ταινίες. Επειδή δεν σας άκουσα καλά, έκανε διακοπή, για ποιον μιλάτε? Αχ, όχι Νίκο, για το Μακόναχι. Για το Μακόναχι. Ναι, εντάξει.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει παίξει στην καριέρα του και του. Ναι, και είπα εγώ λοιπόν ότι πριν κάποια χρόνια δεν θα μπορούσαμε νομίζω καν να φανταστούμε ότι θα μπορούσε να ήταν προτινόμενος για Όσκαρ πρώτου ρόλου. Στην συγκεκριμένη ταινία όμως, ο Μακόναχη νομίζω ότι είναι συγκλονιστικός. Έχει μπει σε μια διαδικασία και έχει τσαλακώσει την εικόνα του ιδίου. Δηλαδή έχει χάσει πάρα πολλά κιλά. Αν έχετε δει και φωτογραφίες από την ταινία, είναι αγνώριστος ο άνθρωπος. Είναι εξαιρετικό ηθοποιό. Τον βοηθάει πάρα πολύ βέβαια και το σενάριο και το θέμα τη ταινία. Ακριβώ. Έτσι. Ίσως όμως... θα το ήθελε να κάνει και τη διαφορά. Επειδή όπω είπε η Χίμ πολύ σωστά, τον έχουμε δει σε μέτριε ταινίε και όχι ταινίε που να έχουν σπάσει και τα μία. Ίσως γι' αυτό το λόγο να επιδίωξε και να κυνήγησε να κάνει μία ταινία που θα έχει μια τέτοια μεταμόρφωση. Κάποια στιγμή όλοι οι ηθοποιοί που έχουν παίξει σε πιο ελαφρέ ταινίε θέλουν να δοκιμαστούν. Σε κάποιου βγαίνει, σε κάποιου άλλου δεν βγαίνει, ναι. Πολύ πιθανό ναι, όταν έφτασε το σενάριο στα χέρια, γιατί ήταν και αυτό ένα από του παράγοντε το οποίο αποφάσισε να συμμετάσχει στην ταινία. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον β' ανδρικό ρόλο που είναι ο Μπάρκαντ Αμπντί για το Captain Phillips. Ο Μπράντλι Κούπερ, τον ξέρουμε αυτόν. American Hustle και αυτό στον οδηγό διαπλοκή. Και ο Μάικλ Φασμπέντερ, Γερμανό είναι. Όχι, είναι Άγγλος. Άγγλος. 12 χρόνια σκλάβος και εκείνος. Πάντως βλέπεις ότι οι ίδιες ταινίες είναι ίδιες. Ο Τζόνα Χιλ, ο λύκος της Wall Street και ο Τζάρετ Λέτο για τον Dallas Buyers Club. Οπότε και στις υποψηφιότητες, εντάξει, όπως συνήθως συμβαίνει, εμφανίζονται ξανά οι ταινίες που είναι και προτινόμενες ως καλύτερη ταινία. Εντάξει, εδώ νομίζω τα φαβορή είναι δύο, ο Φασμπέντερ για τον 12 χρόνια σκλάβος και ο Τζάρετ Λέτο για τον Dallas Buyers Club. Ο Λίτο που έχει πάει πολύ καλά την τελευταία εβδομάδα. Πήρε και χθες ξανά ακόμη ένα βραβείο. Πήρε και χρυσή σφαίρα ως β' ανδρικού. Οπότε νομίζω ότι τα φαβορή εδώ πέρα είναι ξεκάθαρα ο Φασμπέντερ με τον Λίτο. Εκτός εάν δούμε την έκπληξη με τον Αμπντί, τον Captain Phillips. Να πάμε και μέχρι τον β' γυναικείο ρόλο. Είναι η Σάλι Χόκκινς, όπως είπες, Νίκο, από το Blue Jasmine. Η Τζένιφερ Λόρενς για τον οδηγό διαπλοκής, η Λαπίταν Γκόγκο για το 12 χρόνια σκλάβος, Julia Roberts για το Osage County, για την ταινία Αύγουστος όπως ήρθε εδώ, και η June Squibb για το Νεμπράσκα. Θέλω τώρα να μου δώσει ένα tip, Νίκο. Εσύ πιστεύεις ότι θα πάρει το 12 χρόνια σκλάβος, έτσι, ότι θα σαρώσει? Εγώ νομίζω ότι το 12 χρόνια σκλάβος είναι από τα φαβορί για να πάρει το καλύτερη ταινία. Μπορούμε να ετοιμάσουμε λίγο το τρέιλερ, να βρούμε το τρέιλερ της ταινίας, γιατί δεν το θυμάμαι κι εγώ. Το θα το θυμάμαι. Να δούμε λίγο. Ωραία. Ποια είναι αυτή η ταινία που. Πάντως, εγώ να κάνω μια. Τώρα που λέγαμε αυτά τα ονόματα για το β' γυναικείο, Τζένιφερ Λόρενς είναι η πιο νέα, αν δεν κάνω λάθος, Νικόλα, που έχει πάρει Όσκαρ πέρυσι. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη ηθοποιός 22 χρονών. Αχ, πώς τα ξέρετε Oscar. Εκεί στο govastileto.gr, πώς τα ξέρετε, πώς είναι έτσι ενημερωμένες. Εγώ τα ξεχνάω αυτά. Εγώ δεν θυμάμαι ποιος έχει πάρει Όσκαρ. Και μου κάνει εντύπωση γιατί ας πούμε δεν έχει πάρει ποτέ τη Όσκαρ η Τζολί, η οποία έχει παίξει σε ταινίες. Εντάξει, έχει παίξει και σε ανάλαβες, αλλά έχει παίξει και μικρές σε ταινίες. Και ο Νικόλος θα συμφωνήσει νομίζω που είχαν πραγματικά πολύ ωραίο σενάριο στο ποιο, παρελθόν. Ποιο, ας πούμε, το Thumb Rider. Έχει παίξει, θα σου πω, σε μια ταινία εποχής που έψαχνε το παιδί της. Τώρα δεν θυμάμαι τον τίτλο. Την εποχή που βγήκε. Το θυμάσαι? Η απάντησή μου σε αυτό είναι το εξής. Ναι. Άλλη κατηγορία. Θεωρώ ότι η Τζένιφερ Λόρενς παίζει σε άλλη κατηγορία σε σχέση με την Τζολί. Ναι, όντως όμως από την πορεία, ας πούμε, στον χώρο και τις τόσες ταινίες και τα τόσα έτσι, πώς θα λένε, κασέ και τα λοιπά. Όντως, ας πούμε, ότι δεν έχει πάρει ούτε καν β' ρόλου κάτι. Νομίζω ότι από αυτά που έχουμε δει και από τις δύο, το ότι η Τζένιφερ Λόρενς είναι αρκετά νέα και έχουμε δει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ναι, είναι γεγονός, αλλά είναι αυτό που εγώ υποστηρίζω με τον Δικάπριο. Ο Δικάπριο, όταν τον έβλεπες πολύ νεότερο, ήταν ένας μέτριος τοπιός. Όσο εξελίσσεται, βελτιώνεται συνεχώς, δηλαδή... Κάθε ταινία του είναι και καλύτερος και καλύτερος και καλύτερος. Εντάξει, εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι αυτό που λέμε τώρα για την Αντζελίνα Τζολί, που δεν ξέρω, μπορεί ο καθένας μας να έχει διαφορετική άποψη. Το πώς υποδίεσαι ένα ρόλο, Νίκο. Ναι, α, νόμιζα ότι σε χάσαμε. Όχι. Η Αντζελίνα Τζολί σε όλους τους ρόλους, είτε είναι action adventure, είτε είναι δεν ξέρω, συναισθηματική κτλ. Είναι λίγο ίδια. Είναι λίγο ίδια. Και λίγο, ας πούμε, έτσι το που πουλάει και την εμφάνιση. Και είναι λίγο ίδια. Δεν έχει τσαλακωθεί και ποτέ πάρα πολύ.
Εγώ τη θυμάμαι, δεν θυμάμαι τον τίτλο της ταινίας, Νικόλα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ. Υπήρχε την περίοδο που βγήκαν οι δρόμοι με τον Ντικάπριο και την Κέιτ Γουίνσλετ εκείνη τη χρονιά. Δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω. Μια πολύ ωραία ταινία και εκεί είχε ξανακοφεί. Δεν θυμάμαι τον τίτλο, την επόμενη φορά θα το θυμηθώ. Ναι, αλλά αν ας πούμε βάλεις Αντζελίνα Τζολί έτσι μπροστά σου, δεν σου... Είναι μια συγκεκριμένη... Σωστά, την έχεις συνδυάσει με... Ναι, ενώ ας πούμε... Οι άλλοι ηθοποιοί και θα τσαλακωθούν και θα μπουν, ας πούμε, σε εντελώς κάτι διαφορετικό. Θα κάψουν και το μαλλί, θα χάσουν και κιλά, θα πάρουν και κιλά. Ναι, σωστά. Έτσι είναι λίγο μια μεγαλύτερη ευελιξία. Εντάξει, το Fassbender, ο περισσότερος κόσμος τον γνώρισε, για παράδειγμα, μέσα από τους 300, έτσι. Ναι. Στους 300 έπαιζε και ξαφνικά είναι μια καταπληκτική ταινία μετά το Σέιν. Κάνει επίσης μια επόμενη ταινία καταπληκτική, το 12 χρόνια σκλάβος, ένας ηθοποιός που όσοι τον είχαν δει στους 300 λέγανε ένας ωραίος τύπος με μούσκουλα, ξανθός και συμπαθητικό παλικάρι. Πάμε να δούμε λίγο το τρέιλερ από το 12 χρόνια σκλάβος. Ναι. I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Well, I know where Canada is. I've been there myself. They'll travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man. And you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Went down to the river Jordan. And that servant that don't obey his lord shall be beaten with many stripes. That's scripture. The condition of your laborers, it's all wrong. They're my property. You say that with pride. I say it as fact. Speak! Man does how he pleases with his property. You come here. Master, I say come here! Days ago, I was with my family in my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive, do and say as little as possible. My soul arising. Well, I don't want to survive. I want to live. You know something? I did as instructed. There's something wrong. It's wrong with the instruction. Master brought you here to work. Any more will earn you 100 lashes. I know what it like to be the object of Master's lash. No! In his own time, good Lord will manage them all. I will survive! I will not fall into despair. I will keep myself hardy till freedom is opportune. Πρέπει να τη δούμε, Κιμ. Ναι, δυνατή, δυνατή ταινία. Νίκο. Νίκο. Ναι, δεν σ' ακούω. Είδαμε το τρέιλερ, λέμε. Λέω, δυνατή ταινία. Ναι. Δυνατή. Είναι από τις πολύ δυνατές ταινίες. Πολύ, θεματολογικά τουλάχιστον είναι πολύ δυνατή η ταινία. Τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να εκφέρω άποψη γιατί δεν έχω δει καμία από αυτές τις ταινίες. Οπότε είναι δύσκολο να αφήσει κάποιο σχόλιο. Δεν ξέρω εσύ ποιες έχεις Πάντως, δει. Δεν πρέπει, τις περισσότερες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι έχουμε εμέσως πάλι και ελληνική συμμετοχή, έτσι. Δηλαδή τον Αλεξάνδερ Πέιν στο Νεμπράσκα. Ναι. Ναι, είναι ελληνικής καταγωγής ο σκηνοθέτης. Εννοείς τώρα δεύτερης, τρίτης γενιάς. Ναι. Δεν πρέπει Μάλιστα. να ξεχνάμε αυτό. Τι άλλο να πούμε για τα... Τι άλλο να πούμε τώρα... Να πάμε στα κοστούμια. Να πάμε στην καλύτερη ξενόγλωση. Το εγώ βαστιλέτο. Λόγω ας πούμε ότι είναι γυναικείο site, lifestyle κτλ. Δίνουμε σημασία. Ήθελε να πάει τώρα στα κοστούμια. Στα τραγούδια, στα κοστούμια. Στην εμφάνιση γενικότερα. Έλα να κάνουμε όμως τη χάρη τώρα στον Νίκο Αρώνη να πάμε στην κατηγορία αυτή και μετά στα κοστούμια. Ξενόγλωση. Τρία φαβορί ξεκάθαρα. Φοβερές ταινίες και οι τρεις. Και το La Grande Bellezza και το The Hunt και το The Broken Circle Countdown. Δίπλα σε αυτές έχουμε μία ταινία από την Καμπότζη και μία από την Παλαιστίνη.
Θεωρώ όμως ότι το παιχνίδι όλο θα παιχτεί ανάμεσα στις τρεις που προανέφερα, με λίγο πιο, δίνω λίγο ένα μεγαλύτερο προβάδισμα στο La Grande Bellezza και στο The Hand. Μία ταινία από την Ιταλία και μία από τη Δανία. Μάλιστα. Επειδή τις έχω δει και τις δύο, μπορώ να σας πω ότι και οι δύο είναι συγκλονιστικές ταινίες, όχι μόνο από το θέμα τους, αλλά και από τον τρόπο κινηματογράφησής τους. Βέβαια, νομίζω ότι ανάμεσα στις δύο μπορεί να υπάρξει και μία έτσι εύνοια εντός εισαγωγικών απέναντι στην ιταλική ταινία στο La Grande Bellezza. Να πούμε επίσης ότι ο Σκορσέζε 8η φορά πάει για Όσκαρ. Mm-hmm. Έτσι. Είναι και αυτό ένα από τα... Και μάλιστα είναι και υποψήφιος για μία ταινία που, όπως σας είπα, κατά την άποψή μου δεν είναι από τις πολύ καλές του. Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικά στοιχεία. Μακάρι φέτος να έχουμε πάντως μια έκπληξη, Νικόλα, στα Oscars, γιατί συνήθως είναι και λίγο βαρετές αυτές οι βραδιές και αναμενόμενες, επειδή έχουν προηγηθεί χρυσές σφαίρες. Χθες, ας πούμε, είχαμε και τα People's Choice Awards. Υπάρχει μια τάση. Ναι. Υπάρχει μια τάση και όσο. Οι χρυσές σφαίρες και τα Critics' Choice Awards είναι οι προάγγελοι. Πάνω κάτω ξέρουμε πού θα κινηθούν πλέον και τα Oscar. Νομίζω ότι, όπως προείπα, 12 χρόνια σκλάβος για μένα είναι φαβορή για καλύτερη ταινία. Αλφόνσο Κουαρόν είναι φαβορή για σκηνοθεσία για τον Gravity. Παίζεται η Κέιτ Μπλάνσετ αν θα είναι στο πρώτο γυναικείο. Θεωρώ ότι στο πρώτο αντρικό τα φαβορή είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Δίνω τον Μακόναχη προσωπική εκτίμηση. Ωραία, κάτι να σημειώσουμε αυτό, πέρα... Αγγελική, να δούμε. Να δούμε αν θα πέσουμε μέσα. Ακριβώς. Μάλιστα, τώρα, Νίκο, τώρα θα αναμένουμε έτσι την εκδήλωση. Πολύ γέλιο, ελπίζω. Ναι, αλλά όπως είπε και η Αγγελική, έτσι κάποια πράγματα τουλάχιστον... Κοίταξε, χθες πάντως μας την έκαναν την έκπληξη. Εγώ περίμενα το Redford, πολλοί κόσμος περίμενε το Redford να είναι για πρώτο αντρικού ρόλου και δεν ήταν. Δηλαδή, αυτό υπήρξε πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί ό,τι γράφτηκε γύρω από τη συγκεκριμένη ταινία, γύρω από την ερμηνεία του Robert Redford, ήταν διθύραμβος. Νομίζω ο Redford έχει ξαναπάρει Όσκαρ, δεν έχει. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό. Ρωτάω εγώ τώρα για να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας, Νίκο, επειδή είπα πριν ότι δεν θυμάμαι. Μπήκε ο Ντικάπριο και δεν μπήκε ο Redford, αυτό είναι πολύ σημαντική έκπληξη. Έκπληξη η αδερφή Κουέν, όπως είπα, Λιουέλιν Ντέιβις, σε δύο κατηγορίες για φωτογραφία και ηχητικά εφέ. Αδικημένη ταινία πολύ. Ωραία Όσκαρ αυτά. Τα ηχητικά εφέ είναι σημαντικά. Ναι, αλλά δεν ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Έτσι. Αγγελική, να μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ηχητικά εφέ. Τα ηχητικά εφέ, ναι. Θα τρελάνετε σήμερα. Νίκο. Έκπληξη Έμα Τόμσον εκτός Μέριλ Στρίπ ξανά, 18η φορά. Εντάξει. Ναι, έκπληξη. Και μην ξεχνάμε ότι στο Β' γυναικείου Τζούλια Ρόμπερτς έχει να πάρει Όσκαρ από το 2000 που είχε πάρει για την Έριν Μπρόκοβιτς. Δηλαδή, έλα, ας πάρει κάποιος άλλος Όσκαρ, μπαίνε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Υπάρχουν και εγώ το λέω, υπάρχει και λόγος που το λέω. Εγώ νομίζω ότι στο Β' γυναικείου παίζει δυνατά η Ρόμπερτς. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν την έχω. Νίκο. Είναι λίγο outsider. Εγώ δεν τη θεωρώ και τόσο outsider. Νίκο, τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλες δύο ώρες να πούμε τώρα ποιο θα έπρεπε και ποιο είναι αυτό. Να κάνουμε και εκπομπή δική μου, Κιμ. Δεν ξέρω, συμφωνείς εδώ στον αέρα. Και στο govastileto.gr ασφαλώς θα αναδείξουμε όλες τις λεπτομέρειες και τα κουστούμια και τα φορέματα και τις εμφανίσεις όταν έρθει η ώρα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, είδες όμως πώς. Το γόβα στιλέτο και οι γυναίκες έχουν μια άλλη αντίληψη όσον αφορά τα Όσκαρ. Άλλη αντίληψη έχει ασφαλώς ο κριτικός κινηματογράφου. Έτσι, σίγουρα. Και κάπου συναντιόμαστε και κάπου συμφωνούμε και κάπου διαφωνούμε. Είναι μια βραδιά που όλοι οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται πιο πολύ με το lifestyle την περιμένουν πώς και πώς. Και να πούμε ότι στο govastileto.gr φέτος θα έχουμε και αποκλειστικό ρεπορτάζ από τα Όσκαρ. Θα πας εσύ. Έχουμε τις πηγαίνεις αποκλειστικές. Όχι, να πας κοριτσάκι μου, να πας. Λοιπόν, πάμε εγώ vastileto.gr και τα θέματα για σήμερα. Και έχουμε ένα ωραίο θέμα που έτσι μπορεί να αφορά πολλούς φαν της συγκεκριμένης κυρίας. Βέβαια έχει από κάποιους, δηλαδή η συγκεκριμένη ή σου αρέσει ή δεν σου αρέσει έτσι καθόλου. Mm-hmm. Και μιλάμε για την Πάολα. Την Πάολα. Η Πάολα η οποία έχει αυτό που λες πολλούς θαυμαστές και όλων των ηλικιών. Θαυμαστές.
Μεγαλύτερη όμως είναι η μητέρα της, να πούμε. Κατογόμαστε.gr εξασφάλισε αποκλειστικές φωτογραφίες από την βραδινή έξοδο που έκανε η μαμά της Πάολα. Την πετύχαμε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται. Και η οποία μαμά της Πάολα, θα δείτε τώρα και στις φωτογραφίες, δεν της πολύ μοιάζει. Βέβαια, θέλω και την άποψη της Κιμ σε αυτό. Να σας πω ότι έκατσε στα πρώτα τραπέζια. Να σας πω λίγο το ρεπορτάζ. Κάθισε στα πρώτα τραπέζια, καναπέδες θα τα λέγαμε, όχι τραπέζια αυτά. Στην ίδια παρέα ήταν ο Μιχάλης Κατζηγιάννης με τη Ζάτα Μακρυπούλια και ο πρώην σύζυγος της Πάολα, ο Φώτης, ο οποίος, παρένθεση, ίσως και να έχει σχέση με την Ελισάβετ Σπανού, δεν το έχουν επιβεβαιώσει βέβαια ακόμα, ωστόσο είναι ψήφοι αυτοί. Πώς λες, ανοίγεις παραθυράκια. Ανοίγω, κλείνω εγώ, δεν θέλω περισσότερο, δεν θέλω να πουν τίποτα. Ότι αποκαλύπτω σχέσεις. Επίσης το highlight της βραδιάς είναι... Λοιπόν, αυτή είναι η μαμά της Πάολα. Ναι, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία φωνή και για όσους δεν το γνωρίζουν να πούμε εκεί ότι έχει υπάρξει τραγουδίστρια και αυτή, από εκεί πήρε και την φωνή αν θέλετε η Πάολα. Η οποία όμως δυστυχώς δεν έκανε καριέρα όπως η κόρη της κάνει τώρα γιατί έχουμε φυσικό έγκυος. Ήχο από το βίντεο αυτό. Βεβαίως. Βαριά φωνή, βέβαια άλλου ρεπερτορίου. Άλλου ρεπερτορίου, εντάξει, εμείς δεν την γνωρίζουμε. Εγώ όμως θέλω να τη δούμε τώρα, γιατί στο βίντεο δεν μπορούσαμε να την δούμε καλά, γιατί φαινόταν πλάτη. Έχουμε στο govastileto.gr και τις φωτογραφίες όπου... Να σου πω κάτι τώρα. Αυτό που μου είπες πριν, ότι μοιάζει με κάποια άλλη μαμά, άλλη τραγουδίστρια. Ισχύει. Ισχύει, δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα, σύμπτωση ή τυχαίο. Και εγώ, άμα δεν έβλεπα ότι είναι η μαμά της Πάολα, θα νόμιζα ότι είναι η μαμά της άλλης τραγουδίστριας, πολύ γνωστής και αυτής. Ναι, Ξανθιάς επίσης. Ξανθιάς επίσης, βεβαίως. Ναι, εν τω μεταξύ είναι ακριβώς το ίδιο στυλ. Ακόμα και τα γυαλιά οράσεως είναι ίδια. Δεν ξέρω. Άμα δείτε, θα καταλάβετε. Άμα δείτε. Θέλετε να πάμε σε ένα επόμενο θέμα και επιστρέφουμε. Να πάμε μας πούνε εδώ το τεχνικό team. Μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες τώρα ή να πάμε σε άλλο θέμα. Σε λίγο. Ωραία, πάμε σε άλλο θέμα. Ωραία. Και θα ξαναεπιστρέψουμε τις φωτογραφίες. Να πάμε στην Αθηνά Οικονομάκου, μια νεαρή έτσι, ανερχόμενη και ταλαντούχα ηθοποιό, η οποία πόζαρε στο διαδίκτυο με το, πώς να το πούμε αυτό, τη βράβευση του μπαμπά της. Βραβείο τιμής. Το βραβείο τιμής που έδωσε στον μπαμπά της, ο οποίος μπαμπάς της, να πούμε, είναι καπετάνιος, το βλέπετε αυτή τη στιγμή, και βραβεύτηκε γιατί έσωσε 100 ζωές το καλοκαίρι που μας πέρασε στη Μεσόγειο. Ανήμερα της Παναγίας έγινε αυτό. Μίλησε η σύζυγός του Διονύση Οικονομάκου, όπως λέγεται ο μπαμπάς της Αθηνάς, και περιέγραψε πώς έχουν τα πράγματα. Να βλέπουμε και τους γονείς πιο κάτω, στο θέμα πιο κάτω. Βλέπουμε στις 15 Αυγούστου, λέει η κυρία Γεωργία, ανήμερα των γενεθλίων του στη Μεσόγειο, μεταξύ Λιβύης και Ιταλίας, ταξίδευε το καράβι το οποίο είναι, στο οποίο ήταν καπετάνιος. Κάποια στιγμή πρόσεξαν ότι υπήρχε μία βάρκα με μετανάστες. Πλησίασαν με το καράβι, έριξαν λέμβους και σχοινιά και κατέβηκαν. Βρήκανε λοιπόν τους πρόσφυγες σε άθλια κατάσταση, σχεδόν ετοιμοθάνατους. Είχαν μείνει, λέει, χωρίς νερό και φαγητό. Οι έμποροι τους είχαν εγκαταλείψει, ολομόναχοι, γυναίκες και παιδιά. Φοβερό. Ανέβηκαν στο πλοίο, τους έδωσαν ρούχα και φαγητό και τους μετέφεραν στο πλησιέστερο λιμάνι στην Ιταλία. Και όλοι φυσικά είναι πολύ περήφανοι στην οικογένεια για τον Διονύση Οικονομάκο και πρώτη από όλες η Αθηνά, η οποία όπως βλέπουμε δεν έχασε την ευκαιρία να αναπτύσσει. Φοβερό και αυτό, έτσι. Ανθρώπινες ψυχές στο έλεος. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Να πούμε ότι βράβευση, γιατί δεν το ανέφερα πιο πριν. Αλλά τώρα επειδή ανοίγουμε άλλο θέμα, αλλά ξέρεις, πώς συνδέει το ένα θέμα το άλλο. Mm-hmm. Ξέρεις, το τραγικό όμως είναι ότι σε αυτό βέβαια δεν φταίμε εμείς. Φταίνει η πολιτική και οι νομοθεσίες που έχουν κάνει. Είναι φοβερό, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τραβήξει με τέτοια ταλαιπωρία. Mm-hmm.
Και ακόμα τώρα και που σώθηκαν οι ζωές τους, η συνέχεια τους δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Δηλαδή, δεν τους δίνεται μια ευκαιρία με κάποιο τρόπο μετά από, δεν ξέρω εγώ, πολλές μέρες, πολλές εβδομάδες σε κάποιο έτσι κέντρο υποδοχής, ξαναστέλνονται πίσω στις χώρες τους, όπου είναι πλέον καταχρεωμένοι, γιατί έχουν πληρώσει πάρα πολλά λεφτά για την μεταφορά αυτή. Θα μου πεις, παράνομη είσοδος στη χώρα. Ναι, σωστά. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε και άνθρωποι και καταλαβαίνουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος φεύγει από μια εμπόλεμη ζώνη ή από μια χώρα που δεν έχει ούτε να ταΐσει τα παιδιά του, ότι κάνει τα πάντα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό είναι μεγάλο θέμα και είναι δράματα. Συμφωνώ, αυτά. Είναι μεγάλο θέμα. Για πάμε σε κάτι άλλο. Έχουμε τη φωτογραφία μήπως της μαμάς της Πάολα. Ωραία. Ιδού η Πάολα και ιδού και η μαμά. Λοιπόν, η μητέρα της είναι η κυρία που βλέπετε μπροστά από τη Ζέτα Μακρυπούλια. Η ξανθιά κυρία με το φαίνεται καλύτερα. Γυαλιά. Mm-hmm. Λοιπόν, όχι ακριβώς, αλλά μοιάζει πολύ. Μοιάζει πολύ. Μοιάζει πολύ με μαμά πολύ γνωστής τραγουδίστριας, που έγινε και πρόσφατα σχετικά μαμά, οπότε και εκείνη η γιαγιά. Που την έχουμε δει πολλές φορές στα νυχτερινά κέντρα να απολαμβάνει το πρόγραμμα της κόρης της. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό την έχουμε δει και πολλές φορές. Ναι. Πάντως δεν μοιάζουν καθόλου. Η Πάολα με τη μαμά της δεν μοιάζουν καθόλου. Πάρει από τον μπαμπά. Πήρε από τον μπαμπά. Ωστόσο, από φωνή πήρε από τη μαμά. Τώρα, εντάξει. Προφανώς το ξανθό δεν είναι το φυσικό. Ναι, σίγουρα δεν είναι το φυσικό, αλλά της πάει. Είναι πολύ ωραία κυρία η μαμά της Πάολα. Και όπως βλέπουμε, γνωρίζει και τους φίλους της κόρης της, έτσι, γιατί κάθεται και στο ίδιο. Λοιπόν, τελευταίο θέμα, γρήγορα, γιατί θέλουμε να το δείξουμε αυτό από το govastileto.gr, η φωτογραφία ντοκουμέντο για τον Φρανσουά Ολά. Και άκουσαν, αυτή η φωτογραφία είναι από το 2012. Σωστά. Που είναι πλέον, έχουν περάσει αρκετός καιρό. Έτσι, δηλαδή, σχεδόν δύο χρόνια. Λοιπόν, είναι μία φωτογραφία που δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλη. Βλέπουμε λοιπόν τον Φρανσουά Ολά, εκεί που τον βλέπετε. Και έχουμε τρεις κύκλους, λοιπόν. Είναι η πρώην, η σύζυγος και η επόμενη. Και η επόμενη, τα λες πολύ σωστά. Και αυτό στη μέση, Κιμ. Και αυτό στη μέση. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια κάποιας καμπάνιας, έτσι. Έγινε πολύ σωστά κατά τη διάρκεια προεδρικής καμπάνιας το 2012 και επειδή τον τελευταίες εβδομάδες το σκάνδαλο γύρω από την προσωπική και μυστική ερωτική ζωή του Γάλλου Προέδρου κάνει το γύρο του κόσμου, ξέθαψαν, ξετρύπωσαν. Και τη συγκεκριμένη φωτογραφία ντοκουμέντου. Καλά, που είναι φοβερό. Λοιπόν, είναι φοβερό. Η πρώην ποια είναι, αυτή που είναι όρθια ή αυτή που είναι κάθεται αριστερά. Η πρώην είναι αυτή που κάθεται αριστερά. Η νυν είναι η όρθια. Είναι η όρθια, είναι η πρώτη κυρία της Γαλλίας, ναι. Η Βαλερή Τριερβελέρ. Και η Ζουλιέτ Γκαγιέτ, η νυν. Κοίταξε τώρα, κοίταξε λίγο. Πίσω, κοίταξε λίγο πίσω δεξιά πώς έχει τεντώσει το λαιμό. Ναι. Για να δει τι λένε και τι γίνεται. Έτσι. Δηλαδή τυχαίο, δεν νομίζω, γιατί βλέπουμε. Τώρα, Sherlock Holmes. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι η σειρά από πίσω και ακόμα και η δεύτερη σειρά πίσω από τον Φρανσουά Ολά, κοιτάει ο ένας δεξιά, κοιτάει ο άλλος αριστερά. Έτσι. Κοιτάνε λίγο γενικά. Η συγκεκριμένη όμως κοιτάει ακριβώς εκεί που μιλάει η νυν στον νυν. Έτσι. Η νυν στον νυν και παρακολουθεί ακριβώς κινήσεις αυτά κτλ. Γιατί όπως βλέπουμε εδώ η Τριβελέρ έχει πιάσει και το χέρι του Φρανσουά. Του κάνει τη χειραψία. Ναι, του κάνει ναι. τη χειραψία και η από πίσω θέλει να δει ακριβώς τι συμβαίνει, γι' αυτό έχει τεντώσει το λαιμό. Σωστά. Να πούμε ότι βέβαια το χειρότερο αυτή τη στιγμή που έχει αντιμετωπίσει ο Γάλλος Πρόεδρος δεν είναι αυτή η φωτογραφία, σαφώς, η οποία εντάξει, είναι μέρος της ζωής του. Ναι, αλλά αυτό όμως δείχνει όμως κάτι. Mm-hmm. Γιατί πρόσφατες φωτογραφίες, που αυτές είναι και αυτές που κυκλοφόρησαν στο περιοδικό Closer, έχουν να κάνουν με το τώρα. Mm-hmm. Εδώ όμως βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο υπήρχε και προϋπήρχε. Γιατί να σου πω κάτι, δεν βλέπω και άλλους πολύ γνωστούς, ας πούμε, να κάθονται στην πίσω σειρά. Δηλαδή δεν έχουν καλέσει τώρα 10 γνωστούς ηθοποιούς της Γαλλίας να Σωστά. κάτσουν εκεί στην προεδρική καμπάνια. Έκασε τις πρώτες σειρές, μόλις έτσι, δύο σειρές πίσω του έχει είναι κάτσει. Είναι σελ, μόνη της εκεί. Σωστά.
Να πούμε έτσι και κάποιες πληροφορίες, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες σε όσους παρακολουθούν ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας έχει πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Βρίσκεται στο νοσοκομείο με συμπτώματα έντονου στρες και υπερκόπωσης. Και κάποιοι θέλουν την κυρία Τριελβελέρ να έχει πάρει, λέει, και πολλά χάπια, προσπαθώντας, λέει, να κάνει μια απόπειρα αυτοκτονίας. Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Πάντως να σας πω ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο Νικολάς Σαρκοζή, mm-hmm. όταν ρωτήθηκε για τις αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του Ολάν, τις χαρακτήρισε γελοιότητες και δεν είπε τίποτα άλλο. Με μία λέξη τα είπε όλα. Γελοιότητες, λέει. Τώρα τι ήθελε να πει, δεν ξέρω, Κίμ. Μάλιστα. Τι να πούμε τώρα, τη συμπαράστασή μας την κυρία Τριβελέρ, όπως και να έχει. Σαφώς. Κοίταξε, πάντα αυτά είναι κάπως δύο, κάτι γίνεται, δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, το να φας, ας πούμε, με τέτοια σφαλιάρα και δημοσίως δεν είναι το καλύτερο. Ακριβώς. Αγγελική, δεν προλαβαίνουμε να πούμε άλλα. Ωραία τα είπαμε, ωραία και τα Όσκαρ, ωραία και τα υπόλοιπα θέματα. Μια χαρά. Θα τα πούμε ξανά. Θα τα πούμε Δευτέρα. Ξανά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι κλείσαμε ωραία, χαλαρά. Αλλά εμείς αύριο έχουμε ραντεβού, σήμερα. Αύριο έχουμε ραντεβού, όπως έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Έτσι. Στο μαγκαζίνο Life, στο Extra 3, 12 με 2. Θα είμαστε εκεί για να σας κρατήσουμε έτσι δύο ώρες όμορφη παρέα και έχουμε και πολλά θέματα. Θα έρθεις και εσύ, θα δεις τι θέματα θα μας φέρεις και από ό,τι ξέρω έτσι... από ό,τι ξέρω, θα έχουμε έχεις και μάθει. Ωραίος. Έχω μάθει. Τυχαίο και αυτό. Τυχαίο και αυτό. Αχ, κάτι γίνεται. Ότι θα έχουμε πολύ ωραίους καλεσμένους. Λοιπόν. Αύριο μαγκαζίνο Live 12 με 2 στο Extra 3. Σας περιμένω. Αλλιώς θα τα πούμε από εδώ.